που δίνει ο Δήμαρχος Σιδηρέων και η επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων σε μια προσπάθεια που καταβάλλεται από την πλευρά του Δήμου για να ενημερώσει τους πολίτες και φυσικά μέσω μαζικής ενημέρωσης πάνω σε επιπτώσεις που έχει ψήφιση του πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2013-2016, του γνωστού ως μεσοπρόθεσμου, στου ΣΟΤΑ, στην τοπική αυτοδιοίκηση και στο απασχολούμενο σε αυτό το προσωπικό. Είναι σήμερα μαζί μας η κυρία από τη ιδιωτική ώρα, η κυρία Χριστίνα Μιλισσάρη, από το Στάρο Ταμείος ο κύριος Σπύρος Παναγιώτου και από το ιδιωτικό σώμα ο κύριος Γιάννης Στασούλης. Όπως προανέφερα, η συνέντευξη τύπου αποφασίστηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να δοθεί από το Δήμαρχο Θηβαίων, από τους επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατάξεων και από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Όλοι έχουν ειδοποιηθεί να είναι σήμερα παρόντες και είναι μαζί μας, φυσικά εκτός από μένα και τον κύριο Δήμαρχο και ο επικεφαλής, ο κύριος Σταμάτης Καρπατζής της Αυτοδιοικητικής Ενότητας, ο επικεφαλής της Αυτοδιοικητικής Ενότητας. Πάνω στο μεσοπρόθεσμο και στις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου να σας πω δύο κουβέντες, ότι όπως γνωρίζετε με το μεσοπρόθεσμο αποφασίζεται ένα αριθμό υπαλλήλων στους Δήμους να τίθεται σε διαθεσιμότητα. Αμέσως ο Δήμος αντέστρασε, όπως και υπάρχει φυσικά, και ο Δήμος λοιπόν με ομόφωνη απόφαση του τάχθηκε ενάντια στο μέτρο της διαθεσιμότητας, μονίμωνη αναλύση του χρόνου δημοτικών υπαλλήλων, το οποίο φυσικά αποτελεί μέτρο συγκεκριμένης απόλυσης και κάλεσε την κυβέρνηση να καταργήσει τις σχετικές διατάξεις. Διαδήλωσε δε ο Δήμος τη σχετική του απόφαση να μην συμπράξει με καθιονδήποτε τρόπο στο μέτρο της διαθεσιμότητας και στη διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων περί διαθεσιμότητας των υπαλλήλων. Στη συνέχεια, το Δημοτικό Συμβούλιο επανήλθε πάλι πάνω σε επιπτώσεις, όπως προανέφερα, που έχει στο ΣΟΤΑ και ιδιαίτερα στο Δήμο Θηβαίων, η διατάξη του μεσοπροθέσμου και εξέδωσε ψήφισμα στο οποίο καταγγέλει την προσπάθεια κατάργησης της διοικητικής αυτοτέλειωσης του ΝΟΤΑ και κατάργησης αυτοδιοίκησης, όπως αυτή προδιαγράφεται από την ακολουθούμενη κυβερνητική πολιτική μετά την ψήφιση των διατάξεων του νόμου 40-93 του 12 και των πράξεων του νομοθετικού περιεχομένου. Την αφαίρεση ουσιαστικά της οικονομικής διαχείρισης από τις τοπικές κοινωνίες με τη θέση του στο παρατηρείο οικονομικής αυτοτέλειωσης του ΝΟΤΑ και επίσης καταγγέλνουμε και την εφαρμογή των ρυθμίσεων περί διαθεσιμότητας και κινητικότητας των υπαλλήλων στους Δήμους, αλλά και των νέων μισθολογικών συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων, οι οποίες οδηγούν τους εργαζόμενους στην αυτοδιοίκηση και στην εξαθλίωση. Ο κύριος Δήμαρχος σας ενημερώσει πάνω στη διατάξη του μεσοπρόθεσμου, όπως και ο κύριος Καλβατζής, στους οποίους θα δώσουμε τον λόγο τώρα καταρχάς να ξεκινήσουν, να κάνουμε μια ενημέρωση τι προβλέπει το μεσοπρόθεσμο, για να σας εκφράσω σε απόψη και μετά να απαντήσω σε ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ. Εγώ σήμερα στη συνέντευξη τύπου, η οποία αποφασίστηκε με ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο της 18ης Δεκεμβρίου του 2012 και αφορούσε συνέντευξη του Δημάρχου και των επαγγελματιών των παρατάξεων και του Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Αφορά δε τη μικρή κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει σήμερα οι Δήμοι της χώρας μας. Και αυτό, όπως γνωρίζουμε, είχε επισημανθεί και κατά το έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο που είχε γίνει, Γενική Συνέλευση που είχε γίνει από την ΚΕΔ. Όπως γνωρίζουμε, η αυτοδιοίκηση μετά την εφαρμογή του Καλλικράτου δυστυχώς δοκιμάζεται καθημερινά. Είχα πει κάποτε μία φράση, θα την επαναλάβω και τώρα. Ξεκινήσαμε και μας έδωσαν ένα ωραίο καράβι και φαινόταν καλό τάξιμο. Πήραμε το τιμόνι και δυστυχώς όμως στην πορεία κατέληξε να είναι τιτανικός. Η εξέλιξη του Καλλικράτη στην πορεία δημιούργησε πολλές δυσλειτουργίες και αφορούσε την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων των Δήμων αλλά και των Δημοτών. Σε συνδυασμό με την γενικευμένη οικονομική κρίση, επιδεινώθηκε η δυνατότητα των Δήμων να εισπράξουν οφειλές προς αυτούς, καθώς υπήρξε και ακόμη υπάρχει αδυναμία πληρωμής τους
από τους οφειλέτες, πολίτες και επιχειρήσεις. Αντί όμως η επιλογή να είναι η ανάπτυξη, όπως διαπιστώσαμε στην πορεία, επιλέχθηκε στην πράξη τελικά να έχουμε διάλυση της αυτοδιοίκησης. Επίσης είχαμε και κάτι άλλο. Δόθηκε η ευκαιρία στην κεντρική εξουσία με τους Δήμους, διότι αυτοί είναι οι οποίοι έρχονται σε επαφή με τον κόσμο, αυτοί προσφέρουν κοινωνικό έργο σήμερα. Δόθηκε λοιπόν η ευκαιρία να αναδιοργανώσουν όπως δήλωσαν αρχικά και να ανασυγκροτήσουν το κράτος. Αυτό δεν έγινε και δυστυχώς έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση σήμερα. Θα ήθελα να παρουσιάσω μερικά στοιχεία που μιλούν μόνα τους, τα οποία έχουν υποθεί και στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ. Η αυτοδιοίκηση συμμετέχει στη συνολική διαμόρφωση του εξωτερικού χρέους της χώρας με ποσοστό 0,9%, ούτε 1% δηλαδή, και είναι το μικρότερο στην Ευρώπη. Στο σύνολο 325 δις, αυτό που αναλογεί στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι μόλις 2,5 δις, από τα οποία στην ανάλυση το 1,7 είναι από δάνεια και τα 835 εκατομμύρια είναι δείξη πρόθεσμα. Η συρρήκνωση των δημοτικών υπηρεσιών και των δαπανών της αυτοδιοίκησης που έγινε με την εφαρμογή του Καλλικράτη σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί την νομοθετική αυτή επίθεση η οποία είναι σε βάρος αυτής της αυτοδιοίκησης. Αν αναλογιστούμε ότι μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη ο αριθμός των Δήμων από 1034 έγιναν 325, τα νομικά πρόσωπα από 5.880, 1.138, οι σχολικές επιτροπές από 9.850. Καταλαβαίνει κανείς, μάλλον να πούμε και για τους ειδικούς συμβούλους και συνεργάτες από 2.298 σε 940, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν υπάρχουν περιθώρια στην αυτοδιοίκηση για νέους πειραματισμούς σε μοντέλα διοίκησης και οικονομίας. Θα πρέπει εδώ να λάβουμε υπόψη μας ότι οι αποχωρήσεις των υπαλλήλων από τους Δήμους λόγω συνταξιοδότησης έχουν φτάσει στον αριθμό 6.000, ενώ ο αριθμός των συμβασιούχων μειώθηκε κατά 60%. Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει υποστεί μειώσεις των κρατικών χορηγήσεων μετά τον Καλλικράτη σε ποσοστό, δυστυχώς, το επαναλαμβάνω, δυστυχώς, 60%. Σε σημείο που κινδυνεύουν πλέον ακόμη και οι μισθοί των υπαλλήλων. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, από 1η-1η του 2013, πρώτον, η αυτοδιοίκηση καλείται να αναλάβει άλλες 200 επιπλέον αρμοδιότητες, τις οποίες θα πρέπει να ασκήσει με το ήδη κουτσουρεμένο προσωπικό που έχει. Η αποκορύφωση της δραματικής κατάστασης των Δήμων, η οποία δεν υπήρχε από την εικόνα της κοινωνίας, υπήρξε και η ψήφιση του μεσοπρόθεσμου, του νόμου δηλαδή 4093 του 2012, αλλά και της πράξης και των πράξεων μάλλον νομοθετικού περιεχομένου, τα οποία νομοθετήματα πρόσθεσαν στο ήδη βεβαρημένο αυτοδιοικητικό και κοινωνικό περιβάλλον νέα μέτρα, τα οποία πλέον μας θέτουν εκτός πλαισίου και περιθωριοποιούν περισσότερο τους Δήμους και εξατλειώνουν την κοινωνία μας σήμερα. Οι λυμνήσεις που αφορούν τη διαθεσιμότητα υπαλλήλων, τις υποχρεωτικές μετατάξεις, τη δημιουργία παρατηρητηρίου οικονομικής αυτοτέλειας που θέλουν να δημιουργηθούν στους ΣΟΤΑ, οδήγησαν εργαζόμενους και αιρετούς στην αυτοδιοίκηση, όπως γνωρίζετε, σε παρατεταμένες κοινωνιοποιήσεις, με απεργίες, καταλήψεις, συγκεντρώσεις, εδώ περίπου και 2 μήνες. Ο Δήμος, με αποφάσεις όπως ανέφερε προηγουμένως ο Πρόεδρος, έστειλε προς κάθε κατεύθυνση το μήνυμα της αντίθεσης για τις ρυθμίσεις που προωθούνται, αλλά και ρυθμίσεις ειδικότερα για τους εργαζόμενους. Και παράλληλα, συμμετείχε σε όλες τις συναντήσεις στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων, αλλά και στην ΚΕΔΕ. Τελευταία, ο Δήμαρχος
Καρβατζής. Και ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Χατζησταμάτης, συμμετείχαμε στην τελευταία συγκέντρωση που έγινε στην Πλατεία Ελευθερίας στη Λαμία με μέλη της ΠΕΡ, όπου εκεί επιδώσαμε και το ψήφισμα που ανέφερε προηγουμένως ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό όμως που πρέπει εμείς να κάνουμε γνωστό στους πολίτες είναι οι λόγοι για τους οποίους οι αιρετοί και οι εργαζόμενοι έχουν ξεσηκωθεί. Μία συνοπτική παρουσίαση των ρυθμίσεων του νόμου 4093 και των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, η οποία αποτελεί και το αντικείμενο της σημερινής συνέντευξης. Τα μέτρα αυτά έχουν ως εξής. Θα ξεκινήσω με το παρατηρητήριο της οικονομικής αυτοτέλειας. Με το νόμο 4093 του 2012, το μακροπρόθεσμο δηλαδή, θεσπίστηκε η σύσταση από το Υπουργείο Εσωτερικών του παρατηρητηρίου για την πλήρη παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, του ετήσιου προγράμματος δράσης και του πενταετούς επιχειρησιακού σχεδίου, τα οποία περιλαμβάνουν μηνιαίος και τριμηνιαίος στόχος. Είναι ευτύχημα γιατί ο Δήμος ο δικός μας δεν είναι στη ρύθμιση για τη διαδεσιμότητα. Οι υπάλληλοι που έχουμε εμείς ΔΕ, διοικητικού οικονομικού, είναι στο νούμερο 5 και δεν υπερβαίνουμε το νούμερο το οποίο έχει καθοριστεί στο νόμο. Επομένως, δεν είμαστε στη ρύθμιση και δεν επηρεάζει το Δήμος καθόλου. Είπατε για αδυναμία από την πλευρά του Δήμου ή πράξεις από οφειλές πολιτών και επιχειρήσεων. Τι εννοείτε? Η γενική οικονομική κατάσταση, η δύσκολη αυτή η οικονομική κατάσταση, οπωσδήποτε έχει επηρεάσει τους πολίτες. Ποιο είναι το πρόβλημα και πού το έχω διαπιστώσει περισσότερο και γι' αυτό το ανέφερα. Με βάση τα χαράτσια που έχουν και πρέπει να εισπραχθούν μέσω της ΔΕΗ, δεν μπορούν να ανταποκριθούν πολλοί πολίτες μας, με αποτέλεσμα, εάν δεν πληρώσουν την ΔΕΗ, ο Δήμος δεν εισπράττει τα ανταποδοτικά. Και το έχω διαπιστώσει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ας πούμε ότι έπαιρνα 100 ευρώ, έχουμε φτάσει να παίρνουμε 70 να εισπράττουμε. Αυτό έχει συνέπεια οικονομική στο Δήμο, διότι δεν μπορούμε ούτε τα τρέχοντα να πληρώσουμε, δεν μπορούμε αυτά που αναλογούν στα ανταποδοτικά να κάνουμε. Δηλαδή, τα πετρέλαια, αν θέλετε, τα ανταλλακτικά των αυτοκινήτων, τα υλικά για τη συντήρηση των δρόμων, των κτηρίων του Δήμου και τα υπόλοιπα. Μιλήσατε για 300 επιπλέον αρμοδιότητες την ώρα που αφαιρούν προσωπικό και έσοδα. Εμείς σαν Δήμος, στο σύνολο μπορεί να είναι 200, εμείς σαν Δήμος είναι πολύ λιγότερες, διότι τις είχαμε πάρει σαν αρμοδιότητες ως μεγάλος Δήμος, τις είχαμε πάρει σχεδόν από την αρχή του Καλλικράτη. Ένα βασικό που υπάρχει σήμερα και το οποίο ας πούμε ίσως αυτό να αντιμετωπίσουμε σε κάποιο πρόβλημα είναι το θέμα της πολεοδομίας. Όπως γνωρίζετε, ο Δήμος ο δικός μας πολεοδομικά υποστηρίζει όλο το Δήμο Τανάκρας, τον καλλικρατικό εννοώ, και από το Δήμο Αλιάρτου τον πρώην Δήμο Θεσπιαίων, δηλαδή τη Δημοτική Ενότητα Θεσπιαίων σήμερα. Το προσωπικό που δεν θέτουμε κι εμείς με τις μη προσλήψεις που υπάρχει σήμερα στον ορίζοντα και με τους νόμους που έχουν εκδοθεί, θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα υποστήριξης αυτής της υποχρέωσης. Εάν οι Δήμοι, και από ό,τι τουλάχιστον έχω πληροφόρηση, δεν έχουν ξεκινήσει κάποια διαδικασία να συγκροτήσουν την πολεοδομία τη δική τους. Θα το δούμε όμως στην πορεία. Δεν έχουμε τίποτα με τους Δήμους και αλίμονο θα τους στηρίξουμε όσο εκείνοι έχουν πρόβλημα για την συγκρότηση αυτής της πολεοδομίας. Και εδώ είμαστε, όπως είπα, δεν το συζητάμε, η υποστήριξη θα είναι αμέριστη, όπως ήταν και μέχρι σήμερα, δηλαδή τη διετία αυτή. Μιλήσατε για σοβαρές μειώσεις μισθών του Δημάρχου, του Δημάρχου, του Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και σε άλλη πρόσωπα του Λειτουργία του Δήμου. Θα έλεγε κανείς ότι πειράζεστε λόγω της μείωσης των αποδοχών. Αν δείτε αυτό, τι σημαίνει? Σε πόσο βαθμό είναι, σε μεγάλο βαθμό? Κοιτάξτε, εγώ ανέφερα απλώς τα του νόμου. Και δεν το ανέφερα γιατί ενδεχομένως να επηρεάζομαι εγώ ως Δήμαρχος ή
κάποιοι άλλοι αντιδήμαρχοι και τα υπόλοιπα. Ανέφερε όμως κάτι ο κ. Χαρολάτης προηγουμένως και δεν θέλω να το σχολιάσω, το σχολιάζω γιατί πρέπει να το σχολιάσω. Είπε μόνο για τις συνεδριάσεις. Να μην βάλουμε ούτε τους δημάρχους ούτε τους αντιδημάρχους. Οι συνεδριάσεις. Ξέρετε ότι εδώ για να έρθει κάποια συνεδρίαση και σήμερα ξέρετε την οικονομική κατάσταση του καθενός. Ότι θέλει να, κάνει, να διανύσει 60 και 60 120 χιλιόμετρα. Βάλτε το αυτό σε καύσιμα να δείτε τι κόστος θα έχει ο άνθρωπος αυτός. Και θα αντιμετωπίσουμε κάποιο σοβαρό πρόβλημα ενδεχομένως στην πορεία. Δηλαδή, μάλλον έτσι είναι. Εγώ δεν μπορώ να πάω. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω το αυτοκίνητό μου. Πώς θα πάω. Και ο Δήμος δεν μπορεί οπωσδήποτε να διαθέσει, αν υπάρχουν άτομα πολλά στην περιφέρεια, να διαθέτει αυτοκίνητα να γίνονται μεταφορές αυτές. Κλείνοντας τη σημερινή συνέντευξη, θα ήθελα να αναφέρω μία είδηση της στιγμής που πήραμε στο Δήμο και αφορά τα λήξη πρόθεσμα. Βλέπω λοιπόν εδώ ότι οι 42 Δήμοι, το σχολιάζουν και λίγο διαφορετικά βέβαια, είναι στην αυτοδιοίκηση από το... και λένε ας πούμε ότι 42 Δήμοι θα κάνουν καλά Χριστούγεννα. Είναι το αίτημα χρηματοδότηση που είχε γίνει για αποπληρωμή των λήξη πρόθεσμων οφειλών. Και βλέπουμε με ευχαρίστηση τουλάχιστον για το Δήμο το δικό μας ότι έχει συμπεριληφθεί στους 42 Δήμους και αφορά το ποσό το οποίο εμείς έχουμε υπολογίσει και για το δάνειο το δικό μας, το οποίο είναι 4.613.000. Πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο, εκτός από τον Δήμο ο οποίος θα αρχίσει να έχει ένα πρόσωπο από τα παλιά χρέη που υπάρχουν, επειδή τα χρήματα αυτά είναι σε προμηθευτές οι οποίοι είναι τις πόλεις μας συνήθως, μάλλον οι περισσότεροι, θα έχουμε και μία ρευστότητα ούτως ώστε να μπορεί να κινηθεί και η αγορά η δική μας. Κλείνοντας, παρόλα τα προβλήματα, παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, θα πρέπει αυτές τις ημέρες να ξεχάσουμε αυτά τα πράγματα. Να ευχηθώ λοιπόν σε όλους τους δημότες και στην πατρίδα μας γενικότερα και σε όλο τον κόσμο, καταρχήν να έχουμε υγεία και να περάσουμε καλά τις γιορτές που μας έρχονται και να έχουμε ένα ευτυχισμένο και καλύτερο 2013. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να καλωσορίσω στη σημερινή συνέντευξη και βεβαίως να, λόγω των ημερών, να ευχηθώ σε όλους τους συμπολίτες μας και σε όλους τους Έλληνες καλή δύναμη, καλό κουράγιο, υγεία και ο καινούριος χρόνος να μπορέσει να μας δώσει ελπίδα για το αύριο. Είναι λίγο δύσκολο αυτό, αλλά νομίζω ότι στα δύσκολα έχουμε μάθει να αντέχουμε εμείς οι Έλληνες. Καταρχήν να πω ότι η συμμετοχή μου στη σημερινή συνέντευξη έχει την έννοια της ενημέρωσης των συμπολιτών μας και αποτελεί ομόφωνη απόφαση μέσα από το Δημοτικό Συμβουλίο και περιλαμβάνεται στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης που αντιμετωπίζει σήμερα η τοπική αυτοδιοίκηση. Θέλω να πω επίσης ότι η οικονομική κατάρρευση της χώρας μας, διότι εμείς ζούμε σε ένα γενικευμένο πολιτικό περιβάλλον και δεν μπορούμε να είμαστε έξω από τα γεγονότα, τα γενικότερα που συμβαίνουν στη χώρα μας, είναι αποτέλεσμα, είναι γνωστό αυτό πια, μιας λαθεμένης πολιτικής που οδήγησε σε μια γενικευμένη απαξίωση της πολιτικής και των θεσμών που εκπροσωπούν το κράτος. Η επιχειρούμενη σήμερα διόρθωση μέσω των μνημονίων στρεβλώνει ακόμη περισσότερο αυτή την κατάσταση και οδηγεί σε οικονομική και κοινωνική εξαθλίωση τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, σε αφανισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και σε ανεξέλεγκτο πλουτισμό το ισχυρό ντόπιο και ξένο κεφάλαιο. Μέσα σε αυτό το πνεύμα, στη στρέβλωση αυτή που δημιουργείται με όλα αυτά τα μέτρα τα οποία δεν αντιμετωπίζουν στη ρίζα του το πρόβλημα, διότι όπως είπαμε προηγούμενα το πρόβλημα ξεκίνησε από λαθεμένες πολιτικές οι οποίες συνεχίζονται, τα μέτρα που αφορούν στην τοπική αυτοδιοίκηση, αντί να ενισχύουν ένα θεσμό ο οποίος βρίσκεται κοντά στον πολίτη, ο οποίος θα μπορούσε τούτες τις δύσκολες ώρες να τον στηρίξει, προσπαθούν να τον απαξιώσουν.
Και ειλικρινά προβληματίζουμε αν αυτό είναι, γίνεται από λάθος εκτίμηση ή γίνεται εσκεμμένα προκειμένου να αποσαφρώσουν κάθε έννοια κοινωνικής στήριξης και προστασίας των Ελλήνων πολιτών. Έχει αναφερθεί πολλές φορές από πλευράς της τοπικής αυτοδιοίκησης ότι η συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης συνολικά στο χρέος το οποίο καλείται να πληρώσει ο ελληνικός λαός, το οποίο είναι κοντά στα, ήταν κοντά στα 400 δισεκατομμύρια πριν αρχίσουν αυτά τα περίεργα κουρέματα, ήταν περίπου στο 0,8%. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όσο και να πιέσουν την τοπική αυτοδιοίκηση, δεν θα μπορέσουν να καλύψουν τα έξοδα τα οποία αναζητούν, τα κεφάλαια τα οποία αναζητούν προκειμένου να φέρουν την ελληνική οικονομία στα ίσα της. Επί της ουσίας θεωρώ ότι οδηγούν σε μια λαθεμένη εκτίμηση, η οποία βεβαίως δεν είναι τυχαία. Και θυμίζω ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση μειώθηκαν οι δαπάνες πριν ακόμη ξεκινήσουν αυτά τα περίεργα μνημόνια, πρώτον από τη συνένωση των Δήμων. Πρέπει να σας θυμίσω ότι οι Δήμοι μειώθηκαν στο 1/3. Άρα μειώθηκαν και οι αιρετοί που είναι στους Δήμους κατά το 1/3 και βέβαια και οι συνολικές αποδοχές. Ακούσατε προηγούμενα τι σας ανέφερε ο Δήμαρχος, πώς προσπαθούν σήμερα υποτίθεται να ρίξουν στάχτη στα μάτια του κόσμου ότι με αυτά που κάνουν δήθεν προσπαθούν να διορθώσουν τα οικονομικά αυτής της χώρας. Και θεωρώ ότι μας κοροϊδεύουν επί της ουσίας. Το δεύτερο είναι ότι μειώσαν τις κρατικές επιχορηγήσεις προς τους Δήμους περισσότερο από 50%. Την ώρα που λέγανε ότι με τον Καλλικράτη θα ενισχύσουν την αυτοδυναμία, την οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων, αποδίδοντάς του πόρους οι οποίοι εισπράττονται στα πλαίσια, στα όρια των Δήμων. Δεν το έχουν κάνει και μας κοροϊδεύουν. Και αντί να το διορθώσουν, κόβουν περισσότερο ακόμη τους οικονομικούς πόρους προς τους Δήμους. Και το περίεργο ξέρετε ποιο είναι. Δεν έχουμε δει αυτούς τους ίδιους ανθρώπους που υποτίθεται διαπνέονται από μια τέτοια πολιτική να κάνουν το ίδιο στην κεντρική πολιτική σκηνή. Ούτε σε προσωπικό, ούτε σε δαπάνη. Και θυμίζω. Εγώ θεωρώ ότι είναι σωστό ότι δεν χρειάζονταν 1000 Δήμοι και χρειάζονται 330. Ρωτήστε ένα Έλληνα, χρειάζονται σήμερα 300 βουλευτές? Και να δούμε τι θα σας απαντήσει. Και όλοι αυτοί οι συμπαρασυρώμενοι σύμβουλοι δίπλα στους βουλευτές, με παχυλούς μισθούς. Ερωτήματα βάζω. Χρειαζόμαστε 50 υπουργούς, 50 λιμουζίνες και όλα τα συνακόλουθα για να κυβερνηθεί η Ελλάδα, όταν κράτη πολύ μεγαλύτερα, 4 και 5 φορές μεγαλύτερα από την Ελλάδα, δεν έχουν ούτε το 1/4 των υπουργών που έχει η Ελλάδα. Και στο τέλος λέω, ακούσατε ότι είπε ο Δήμαρχος ότι περικόπτουν, λέει, την δαπάνη συμμετοχής των Δημοτικών Συμβούλων και των Περιφερειακών στα Δημοτικά Συμβούλια. Και την ίδια ώρα οι βουλευτές με παχυλούς μισθούς παίρνουν επιπλέον χρήματα για τη συμμετοχή τους σε κοινοβουλευτικό έργο, όπως είναι η συμμετοχή τους σε επιτροπές της Βουλής. Αν όλα αυτά δεν δημιουργούν σε όλους μας την εικόνα ότι κάποιοι κάνουν γλέντι επάνω στη διάλυση της κοινωνίας, τι άλλο μπορούμε να υποθέσουμε σήμερα? Εγώ ευθέως καταγγέλλω αυτούς που παίρνουν αυτά τα μέτρα ότι θέλουν να αποσαφρώσουν κάθε έννοια κοινωνικής προστασίας, θέλουν να κάνουν ανίσχυρο κάθε θεσμό ο οποίος είναι κοντά στο λαό και θέλουν με τον τρόπο αυτό να ελέγξουν την κοινωνία. Θεωρώ ότι η τοπική αυτοδιοίκηση, καταρχήν θέλω να πω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων και εξέφρασε εμπράκτως τη συμπαράστασή του προς την άδικη μεταχείριση των εργαζομένων στους Δήμους, διότι στην προσπάθειά τους, στην προσπάθειά της η κεντρική πολιτική σκηνή να δώσει, να αποφύγει τις δικές της ευθύνες,
μεταφέρει τα βάρη σε όλους τους άλλους. Θα έπρεπε, αν υπήρχε αυτοτέλεια στους Δήμους, θα έπρεπε οι Δήμοι να ρωτηθούν αν χρειάζονται προσωπικό, αν περισσεύει προσωπικό και τι πρέπει να γίνει. Κανείς δεν λέει ότι δεν πρέπει η δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα να αλλάξει και να είναι στην υπηρεσία του πολίτη. Κανείς δεν λέει ότι υπάρχουν προβλήματα. Αλλά τα προβλήματα δεν γίνονται με το να διώχνουμε κόσμο. Άρα καταλαβαίνετε ότι στόχος δεν είναι αυτός. Στόχος είναι να ρίξουν στάχτη, όπως ανέφερα και προηγούμενα, στα μάτια της κοινωνίας. Ο Δήμος Τιβαίων λοιπόν και συμπαραστάθηκε και πρέπει να πω ότι και οι εργαζόμενοι στο Δήμο Τιβαίων αντέδρασαν με ισχυρό τρόπο απέναντι σε αυτή την άδικη μεταχείριση. Το πρόβλημα όμως για την τοπική αυτοδιοίκηση δεν είναι μόνο αυτό. Το πρόβλημα είναι όλα αυτά που ανέφερε προηγούμενα ο Δήμαρχος, τα οποία οδηγούν σε πολιτική απομόνωση και σε απαξίωση του θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και αν αυτό δεν είναι στόχευση, τότε είναι 100% λάθος και καλό την πολιτική ηγεσία, έστω και την τελευταία στιγμή, να αλλάξει πορεία. Βεβαίως, πρέπει εδώ να στιγματίσω την έλλειψη αγωνιστικής και διεκδικητικής συμπεριφοράς από το κεντρικό ανώτατο όργανο των Δήμων που είναι η ΚΕΔΕ, η οποία σε καμία περίπτωση δεν δικαίωσε τις προσδοκίες όλων μας να διεκδικήσει, να απαιτήσει και να πετύχει να διορθώσει αυτή τη στρέβλωση που προσπαθεί να δημιουργήσει αυτός ο νόμος. Αν αυτό δεν το κάνει, θα αποδειχθεί ότι δεν είναι επάξια του ρόλου που της αναθέσαμε και όλος ο κόσμος βεβαίως θα ζητήσει ευθύνες και από εκείνους και από εμάς, διότι σε εμάς έχει να αποθέσει τις ελπίδες του να είμαστε ο πιο κοντινός θεσμός προστασίας σε αυτές τις δύσκολες ώρες. Σας ευχαριστώ.